θα ήθελα να διαλέξει ο αμφορέας? Θα επιλέξω την λερωμένη φανέλα. Εγώ πιστεύω και λόγω των 40 κυμάτων και λόγω των συμμαθητών ότι είναι ο Μιχάλης Μαρίνης. Μπράβο σου, Θοδωρή Μαραντίνη. Παρότι αρχαιοελληνικός αμφορέας, μπήκα στο κλίμα και όπως όλοι είδατε, ρόκαρα μέχρι τελικής πτώσης στην προηγούμενη μου εμφάνιση. Ξεσήκωσα τους τέσσερις και το έζησα σαν ένας international rock star. Έχω ταξιδιάρα ψυχή, αλλά και ζωή. Ποτέ δεν έμεινα σε ένα μέρος και αυτό γιατί ήθελα πάντα το κάτι παραπάνω. Τα ταξίδια βέβαια ποτέ δεν είναι εύκολα. Για την ακρίβεια, ο προορισμός δεν είναι πάντα αυτό που περιμένεις. Στα λιμάνια που έδεσα κυνηγώντας το δικό μου American Dream, έκανα τα πάντα, εκτός από το να ζω το όνειρο αυτό. Τελικά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα πως δεν είχα καν πλησιάσει στο όνειρο, αλλά απλώς έτρεχα να προλάβω τις δουλειές. Α, American Dream. Έχει πάει Αμερική, παιδιά. Έχει πάει. Είναι ο Πάνος Βλάχος. Όλοι ξαφνικά είναι ο Πάνος Βλάχος. Είναι ο Πάνος Βλάχος. Είναι η Μαρία Κορινθίου. Ίδρωσα πολύ, θυσίασα την προσωπική μου ζωή και μάτωσα τα πόδια μου στην προσπάθεια να τα καταφέρω. Κάποια στιγμή το κοντέρ έφτασε στο κόκκινο και έχασα τον έλεγχο. Το κόκκινο, πώς είναι κανένα από το κόκκινο ποτάμι, κανένα ηθοποιό. Τότε κατάλαβα πως πρέπει να ρίξω λίγο τους ρυθμούς. Όμως δεν μετάγιωσα στιγμή για τα όσα έχω περάσει. Γιατί όλα αυτά τα ταξίδια, δύσκολα και εύκολα, με έχουν φέρει στο σήμερα. Και είμαι έτοιμος να τραγουδήσω για την πόλη μου, την Αθήνα μου.